Για τη διαδικασία της αναγνώρισης και ταυτοποίησης των θυμάτων του εγκλήματος στα ΤΕΜΠΗ μίλησε η του νοσοκομείου της Λάρισσας, Ρουμπίνη Λεονταρή. Σχετικά με τα ταυτοποίητα DNA από το τραγικό δυστύχημα, η κυρία Λεονταρή ανέφερε πως πρόκειται για μια ταυτοποίητη σωρό ανδρός, απλά επειδή δεν έχει δοθεί συγκριτικό DNA ώστε να ταυτοποιηθεί. Από τη σωρό έχει ληφθεί δείγμα DNA, δεν υπάρχει όμως συγκριτικό. Δηλαδή, δεν τον αναζήτησε κανεί. Δεν είναι ο άνθρωπο από τον Μπαγκλαντές. Εκείνο έχει ταυτοποιηθεί, είναι μία άλλη σωρό. Απλά υπάρχει και η οικογένεια που αναζητά το παιδί τη και εμεί δεν έχουμε κάποιο στοιχείο για αυτό. Παράλληλα, αναφερόμενοι στον αριθμό των νεκρών, επεσήμανε πω δεν βρέθηκε η κοπέλα που αναζητείται, δεν έχουμε σωρό. Αυτή τη στιγμή έχουμε 30 άνδρες μαζί με την αταυτοποιητή σωρό και 26 γυναίκε, σύνολο 56 ανθρώπου. Υπάρχει όμω και η οικογένεια που αναζητά το παιδί τη, δηλαδή 56 και ένα, η κοπέλα που δεν βρέθηκε. Θέλω να πιστεύω ότι όλοι οι συγγενεί έχουν κάποιο στοιχείο από τον άνθρωπό του. Αν βρέθηκαν άνθρωποι στο σημείο της έκρηξης, σαφώς θα μπορούσα και να μην βρεθούν στοιχεία από εκείνους. Η θερμοκρασία που αναπτύχθηκε σύμφωνα με τις πληροφορίες της πυροσβεστικής στο σημείο που η φλόγα ήταν λευκή ήταν περίπου 1000 με 1100 βαθμούς Κελσίου. Οπότε μπορείτε να καταλάβετε ότι όποιο ήταν εκεί μπορεί και να μην βρεθεί.